Έστεινα, είμαι 22 χρονών και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα στο TEDx Βέρεια, γιατί χρωστάω πολλά στο TED. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ ξεκίνησε σε ένα TED event και συγκεκριμένα στα Χανιά. Η αρχή όμως έγινε λίγο πιο πριν, όταν στο πρώτο έτος, σε ένα μάθημα Ισπανικών, γνώρισα τη συνέδριό μου τη Σοφία. Με τη Σοφία δουλεύαμε μαζί στην ΕΛΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Νομικής. Το όραμα της ΕΛΣΑ ήταν ένας δίκαιος κόσμος με σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε για πρώτη φορά στην πράξη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Και ήταν τότε που συνειδητοποίησαμε πόσο μεγάλο χάσμα υπάρχει στη χώρα μας στον τομέα αυτό. Το Μάιο του 2015 ήρθε λοιπόν η Σοφία και μου πρότεινε να κάνουμε κάτι δικό μας για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Πάγωσα. Από μικρή δήλωνα πολύ πράγμα, αλλά το να ξεκινήσω μια κοινωνική επιχείρηση από το μηδέν, τη στιγμή που σπούδαζα σε μια αρκετά απαιτητική σχολή, είχα μια υπεύθυνη θέση σε ένα διεθνή φοιτητικό οργανισμό και μάθαινα δύο ξένες γλώσσες, ξεπερνούσε τα όρια του multitasking. Όμως δεν ήταν πραγματικά αυτός ο λόγος που ήμουν επιφυλακτική. Ο λόγος ήταν ότι φοβόμουν. Ο φόβος να αποτύχω. Ο φόβος για το τι θα πει ο κόσμος αν αποτύχω. Κυρίως αυτοί που δεν με συμπαθούσαν. Ο φόβος του θα έχει κάποιο αντίκτυπο όλο αυτό, θα έρθει κανένας στις δράσεις μας. Ο φόβος του να εκτεθώ. Και κάπου εκεί ήρθα αντιμέτωπη με αυτή τη φράση. Αν τα όνειρά σου δεν σε τρομάζουν, δεν είναι αρκετά μεγάλα. Και είπα, στο κάνω. Δώσαμε διαρροή ένα Σαββατοκύριακο για να κάνουμε brainstorming πάνω στο τι ήταν αυτό που θα φτιάχναμε. Το γενικό κόνσεπτ το ξέραμε. Επιχειρηματικότητα και ενδυνάμωση γυναικών. Πώς? Έφτασα λοιπόν την Παρασκευή στη Βέρεια, αρκετά προβληματισμένη, με άγχος, αν θα βρω κάτι καλό να προτείνω. Είχα ρωτήσει φίλους και γνωστούς τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε γυναική επιχειρηματικότητα. Και κάπως έτσι ρώτησα και τον μπαμπά μου, ο οποίος τελείως αυθόρμητα μου απάντησε «Εσύ». Μάλλον ποτέ δεν το κατάλαβε, κυρίως γιατί και εγώ δεν του το είπα, αλλά εκείνη τη στιγμή μου έδωσε το κουράγιο και την έμπνευση που χρειαζόμουν, έτσι ώστε να γυρίσω στο δωμάτιό μου, να τηλεφωνήσω στη Σοφία και να της πω ότι το βρήκα. Ήθελα να φτιάξουμε μια κοινωνική επιχείρηση που θα είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών μέσω της μόδας. Με έναν λίγο παράδοξο τρόπο. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Need to Lead, με την ακριβή μετάφραση να σημαίνει «πλέξε για να ηγήσεις». Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να διδάσκουμε τις γυναίκες πώς μπορούν να ράψουν τα ρούχα τους μόνες τους, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη λευκά είδη, πράγματα που έχουν ήδη στο σπίτι τους και δεν χρειάζεται να τα αγοράσουν. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο συνοψίζεται σε τρεις διαφορετικές και αυτόνομες συνιστώσεις. 1. Δεν χρειάζεται να ξοδέψουν χρήματα για πρώτες ύλες. Βάζω στοίχημα ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα έχουμε στο σπίτι μας τουλάχιστον ένα συρτάρι με λευκά είδη, που το μόνο που κάνουμε σκοτίζονται. Και αυτό μου δίνει πάσα για να πάω στη δεύτερη συνιστώση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενεργοποιείς τη φαντασία σου και δίνεις πρακτική αξία σε πράγματα που την είχαν χάσει. Ξέρετε, είναι πολύ δημιουργικό να μπορείς να δεις ένα φόρεμα εκεί που ο κόσμος βλέπει απλά ένα ξεφτισμένο σεντόνι, ένα παλιό τραπεζομάντιλο. Επίσης, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το ράψιμο και το πλέξιμο είναι δραστηριότητες άκρως αγχολητικές που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην αναγέννηση της αυτοπεποίθησης. Όμως για μένα η σημαντικότερη συνιστώσα είναι η τρίτη. Και εδώ θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Θα σας θέσω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι μπορείτε να βγείτε το Σάββατο έξω φορώντας ένα ρούχο το οποίο είναι ραμμένο από ένα σεντόν? Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Είστε λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο. Αλλά το 98% των ανθρώπων που ρωτήσαμε πριν ξεκινήσουμε μας είπαν όχι. Δεν κολλούσαν τόσο στο ότι μπορείς όντως να ράψεις ένα φόρεμα χρησιμοποιώντας σεντόνι αντί για ύφασμα. Το πρόβλημα τους ήταν ότι δεν θα το φορούσαν ποτέ για να βγουν έξω. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για μια γυναίκα να καταφέρνει κάτι το οποίο η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί αδύνατο.
Και δεν σταματάμε μόνο εκεί. Στη συνέχεια τους δίνουμε τη δυνατότητα να πουλήσουν τις δημιουργίες τους μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν κάποια χρήματα. Ενώ έχουμε και το lead κομμάτι, στο οποίο διοργανώνουμε σεμινάρια και workshops πάνω σε soft skills όπως το leadership, το CV writing, το public speaking. Γενικότερα σε μια προσπάθεια να τους δώσουμε προσόντα που θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Πολύ ωραία το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά πώς θα περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Έτσι λοιπόν, όντας κάπως απελπισμένος στο να βρούμε μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αυτό το πράγμα όντως λειτουργεί, χτυπήσαμε την πόρτα του TEDx Χανιά και μας την άνοιξαν. Κάναμε ένα workshop στο οποίο φτιάξαμε κοσμήματα από παλιά μπλουζάκια. Και δεν ήταν οι μόνοι που πίστεψαν σε εμάς. Λίγο καιρό αργότερα, κάναμε αίτηση για το πρόγραμμα υποτροφιών Αγγελόπουλου CGIU. Το πρόγραμμα μας έδινε 10.000 ευρώ κεφάλαιο για να ξεκινήσουμε την επιχείρηση, ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Σαν Φρανσίσκο, στο Clinton Global Initiative University, το οποίο περιλάμβανε και μια συνάντηση με τον Bill Clinton. Και mentoring για ένα χρόνο από την πρόεδρο του Harvard Kennedy School of Business. Αρκετά ελκυστικό μου φαινόταν εμένα. Έγιναν 250 αιτήσεις. Όταν διάβασα το mail που έλεγε ότι είμαστε ανάμεσα στις 40 που προκρίθηκαν για συνέντευξη, μου κόπηκαν τα πόδια. Ξέρετε, θα ήταν πολύ απλό να πάρω απλά μια αρνητική απάντηση από αυτές που λένε «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η αιτήση σας ήταν εξαιρετική, αλλά είχαμε και πολλές άλλες, σας ενθαρρύνουμε να ξαναπροσπαθήσετε στο μέλλον». Όταν όμως φτάνεις τόσο κοντά στην πηγή, είναι πολύ δύσκολο να βγεις νερό. Εκείνη την αποτυχία την αισθάνεσαι ακόμη πιο μεγάλη. Η συνέντευξη ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή. Ήμασταν ήδη στα μέσα εξεταστικής του Ιανουαρίου. Τη Δευτέρα έδινα δύο μαθήματα. Το Σάββατο το βράδυ ήμουν καλεσμένη σε δύο πάρτι πολύ καλών μου φίλων από τα οποία δεν μπορούσα να λείψω. Παίρνω λοιπόν το αεροπλάνο την Κυριακή το πρωί, με λίγο ύπνο και πολύ άγχος. Φτάνω στο ξενοδοχείο που θα γινόταν η συνέντευξη και εκεί με πιάνει ακόμη περισσότερο άγχος. Μιλάω με τους συνυποψηφίους μου, λέω Παναγία μου, τι κάνω εγώ εδώ. Έχω τόσες λίγες πιθανότητες, είναι τόσο υψηλός ο ανταγωνισμός. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο για τη συνέντευξη, αντικρίζω μια δεκαμελή επιτροπή, 9 άντρες, μια γυναίκα, τους οποίους πρέπει να πείσω για την ιδέα μου. Και τότε είπα, αυτή είναι η ευκαιρία σου, ή όλα ή τίποτα. Όταν διάβασα το mail που έλεγε ότι είμαστε ανάμεσα στις 12 πρωτοβουλίες που επιλέχθηκαν να ταξιδέψουν στην Αμερική, νομίζω ότι ξύπνησα περίπου 3 οικοδομικά τετράγωνα με τις φωνές μου. Σίγουρα όμως τα πράγματα δεν ήταν για άλλη μια φορά τόσο ρόδινα. Είχαμε πια το κεφάλαιο, είχαμε το mentoring. Πώς όμως θα φτάσουμε στο κοινό που θέλαμε να απευθυνθούμε? Διοργανώσαμε την πρώτη μας εκδήλωση. Κάναμε σελίδα στο Facebook, καλέσαμε κόσμο, κλείσαμε το Ολυμπιακό Μουσείο, πήραμε και σοκολατάκια να κεράσουμε τους συμμετέχοντες. Ήρθαν 3 άτομα και ήταν όλοι φίλοι μας. Δεν μας πτώησε όμως η αποτυχία της πρώτης φοράς. Και σήμερα είμαι εδώ για να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2016 έχουμε δουλέψει με 240 γυναίκες, έχουμε υλοποιήσει πάνω από 40 workshop. Η ομάδα μας πια αριθμεί 8 μέλη, ενώ έχουμε συνεργαστεί με φορείς όπως η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα, η Terres de Zones και άλλα. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά και τιμή να παραλάβουμε το βραβείο του Γενναίου Επιχειρήν στην κατηγορία των 50 πιο σημαντικών επιχειρηματιών κάτω των 40 στη Βόρεια Ελλάδα. Αν τα φανταζόμουν όλα αυτά να ξεκινούσαμε, αν μπορούσα έστω να το διανοηθώ, σε καμία περίπτωση. Όμως κάθε φορά που μία γυναίκα με ευχαριστεί για όσα έμαθε μαζί μας, που φεύγει με ένα χαμόγελο από τα workshop για όσα κατάφερε, το κίνητρό μου να συνεχίσω γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Πριν λίγους μήνες έλαβα ένα email από μία παλιά μας μαθήτρια, τη Χαρούλα, που έλεγε ότι θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε η ομάδα που με δίδαξε πώς να ράβω την πρώτη μου φούστα και έφτασα μετά από καιρό να δουλεύω ως μοδίστρα. Νομίζω ότι το συνέστημα που βιώνω κάθε φορά που διαβάζω κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσω ποτέ να σας το περιγράψω με λόγια. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα όμως παρόλα αυτά είναι ένας πολύ πολύπλοκος τομέας. Κυρίως γιατί δεν αποσκοπεί μόνο στο κέρδος του επιχειρηματία, αλλά στο πόσο μεγάλο θα είναι το κοινωνικό όφελος. Στην πορεία μας μέχρι εδώ άκουσα πολλές φορές ανθρώπους να μου λένε «Μα πόσο τυχερή είσαι».
Νομίζω ότι δεν θα διανοηθούν ποτέ πόσος κόπος, πόσες προσπάθειες, επιτυχής και ανεπιτυχής, πόσος χρόνος, πόσες ατελείωτες ώρες δουλειάς κρύβεται πίσω από αυτό που τόσο εύκολα κάποιοι βαφτίζουν τύχη. Σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για δύο 20χρονες φοιτήτριες να φτιάξουν κοινωνική επιχείρηση. Αλλά το μεγαλύτερο ρίσκο στη ζωή είναι να μην ρισκάρεις τίποτα. 3 χρόνια μετά τη γέννηση της ιδέας του Need to Lead, χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά πήραμε αυτό το ρίσκο. Γιατί δεν είναι μόνο το αντίκτυπο που είχαμε, δεν είναι μόνο το πόσο εξελιχθήκαμε ως προσωπικότητες μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι κυρίως οι άνθρωποι που γνώρισα. Φανταστείτε το σαν ένα παζλ. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε ένας τύπος από τη Λαμία, μου είπε ότι ήθελε να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί, να φτιάξουμε κασκόλ από μπλουζάκια για τους άστεγους. Γνώρισα λοιπόν τη Δώρα και τον Έλπη, ένα ζευγάρι που ταξιδεύει τον κόσμο κάνοντας ταξίδια αλληλόδρασης και χτίζοντας σπίτια και σχολεία. Και κάπως έτσι κατέληξα να ταξιδέψω στο Νεπάλ τον προηγούμενο Μάρτιο, μαζί με 60 Έλληνες εθελοντές, όπου βοηθήσαμε στην ανοικοδόμηση της κοινότητας του Τακούρε, μια κοινότητα που καταστράφηκε ολος καιρός στο σεισμό του 2015. Δεν χρειάζεται να σας πω πώς αντέδρασαν οι γονείς μου όταν τους είπα θα πάω στο Νεπάλ να χτίσω σπίτια. Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια γνώρισα ανθρώπους που μου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αποφάσεις μου, χωρίς καν να το καταλάβουν. Είναι αυτό που τόσο όμορφα περιγράφει ο Καβάφης στην Ιθάκη όταν λέει ότι δεν έχει σημασία ο προορισμός, γιατί όταν φτάσεις σε αυτόν είσαι πολύ πλούσιος από το ταξίδι. Και στην περίπτωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν αναφέρομαι απαραίτητα στα χρήματα, αλλά είσαι πολύ πλούσιος σε συναισθήματα, σε ανθρώπους, σε εμπειρίες. Ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο σχολείο που σε διδάσκει πολλά περισσότερα από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, από οποιοδήποτε βιβλίο. Γιατί καμία πράξη καλοσύνης, όσο μικρή κι αν είναι, δεν πάει ποτέ χαμένη. Η κοινωνία μας βελτιώνεται, γίνεται καλύτερη μέσα από μόνος τους ίδιους. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές ξεκινάνε από τα πιο μικρά και απλά πράγματα. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν όλα αυτά. Ο Λάο Τσέ όμως έλεγε ότι το ταξίδι εκατοντάδων χιλιόμετρων ξεκινάει από ένα και μόνο βήμα. Δεν είναι εύκολο για όλους να το κάνουμε, σαφώς. Ειδικά όταν ζεις σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, με τόσες αντικσότητες, και δεν αναφέρομαι μόνο στους οικονομικούς παράγοντες, αλλά κυρίως στην νοοτροπία μας. Αυτό ήταν κάτι που πάντα με ενοχλούσε περισσότερο. Δεν ήρθα σήμερα εδώ να σας πω την ιστορία μου, να σας πω πόσο εύκολο ήταν και γιατί δεν το κάνετε κι εσείς. Γιατί δεν πάει έτσι. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη χώρα να παίρνεις πρωτοβουλίες. Δεν είσαι πάντα δακτυλοδεκτούμενος όταν βγαίνεις από τη ζώνη ασφαλείας σου. Όμως ξέρω επίσης ότι δεν αποτελεί δικαιολογία να μείνεις κλεισμένος σε αυτό. Αν κάτι θέλω να κρατήσετε από το σημερινό μονόλογο, είναι ότι το ταξίδι μας μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό. Σημασία έχει όμως να εξελισσόμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Δεν έχω λεφτά να το κάνω. Νούμερο 1 μίσος στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεσαι λεφτά για να το κάνεις. Πήγα στο Νεπάλ όχι επειδή ήμουν πλούσια, αλλά επειδή είχα φίλους. Μέσω μιας ιντερνετικής πλατφόρμας, 62 φίλοι μου δώρισαν χρήματα με τα οποία μπορούσα να καλύψω τα έξοδά μου για το ταξίδι. Την κοινωνική μου επιχείρηση την αίσθησα επειδή συμμετείχα σε 2 επιχειρηματικούς διαγωνισμούς και κέρδισα το χρηματικό έπαθλο. Το μεγαλύτερο μέρος των ταξιδιών μου το χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Εράσμου. Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Πρέπει απλά να ανοίξουμε τα μάτια μας και να τις αξιοποιήσουμε. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τρόπους να πετύχουν αυτό που θέλουν και όχι εμπόδια. Η εξέλιξη του καθενός μας μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από το να κάνω μια δική μου startup μέχρι το να πάω ένα ταξίδι, να μάθω μια ξένη γλώσσα, να μάθω ένα μουσικό όργανο. Το θέμα είναι το κατά πόσο θέλω να βρω τον τρόπο πραγματικά να το πετύχω. Για παράδειγμα, αν θες να μάθεις μια ξένη γλώσσα, δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά να πληρώσεις φροντιστήρια. Μπορείς να κάνεις online δωρεάν μαθήματα, είτε να πας σε δημόσιους χώρους που υπάρχουν άνθρωποι που τις διδάσκουν εθελοντικά. Αν θες να πας ένα ταξίδι, τα εισιτήρια πια είναι τόσο φθηνά που το μόνο που θα χρειαστεί να θυσιάσει είναι το σαββατιάτικο ποτό σου. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ακράδαντα ότι ούτε ο ουρανός μπορεί να αποτελέσει όριο στην εξέλιξή μας.
Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η ιστορία άλλαξε από ανθρώπους που η κοινωνία θεωρούσε τρελούς. Και μαντέψτε τι, δεν τους άνοιξε ποτέ. Σας ευχαριστώ.